Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από τον Directus, όπου σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι καλά, προσπαθώ με βάση αυτά που βλέπουμε γύρω μας, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά που μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. Έτσι ακριβώς. Και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες να έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είδαμε πως η Τουρκία πριν λίγες ώρες ανακάλεσε τον πρέσβη της στο Ισραήλ. Το Ισραήλ πριν λίγες ημέρες έκανε το αντίστοιχο. Επίσης, το Ανατολού πριν λίγες ώρες, όπως ανέφερε τον Directus, θέλει να πάει ο Ερντογάν τον κύριο Νετανιάχου στα διεθνή δικαστήρια ως εγκληματία πολέμου. Και βλέπουμε γενικότερα μία σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είδαμε και συγκεντρώσεις που έγιναν μεγάλες πορείες στην Τουρκία πριν λίγες ημέρες. Πολιορκία προξενείων του Ισραήλ και πρεσβείας του Ισραήλ στην Τουρκία. Πού βλέπετε να πηγαίνει αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών και πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη τον ελληνισμό? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ενδιαφέρουσα παράμετρο τη γενικότερη κρίση και έχει σημασία μεγάλη για μας. Θεωρώ ότι η σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ δεν είναι συγκυριακή. Εδώ ο Ερντογάν κάνει μια επιλογή, πιθανώς έχει κόστος, το μετράει αυτό το κόστος, αλλά οπωσδήποτε κάνει μια σαφή επιλογή. Γιατί ο Ερντογάν συστηματικά εργαλειοποιεί το στοιχείο της θρησκείας για να αντλήσει δυνάμεις για τα γενικότερα αυτοκρατορικά του οράματα. Άρα λοιπόν παίρνει σαφή θέση υπέρ της Παλαιστίνης, αλλά όχι μόνο, αλλά υπέρ της Χαμάς, και έχει σημασία αυτό, γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα δύο μεταξύ τους, και βεβαίως μια σαφή θέση κατά του Ισραήλ, την οποία όμως δεν τη βλέπουμε μόνο σε επίπεδο ηγεσίας, τη βλέπουμε να είναι πολύ πιο έντονη και ριζοσπαστική, αν θέλετε, σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν κάνουμε λοιπόν, νομίζω, ούτε υπερβάλλουμε ούτε κάνουμε λάθος αν πούμε ότι η Τουρκία συνολικά έχει πάρει μια θέση και η θέση της είναι ότι θέλει να ηγηθεί από τη σουνιτική πλευρά, δηλαδή να γίνει το αντίστοιχο του Ιράν που είναι οι Σιίτες, η κυρίαρχη δύναμη στα πλαίσια των Σιίτων. Αντίστοιχα η Τουρκία να γίνει η σουνιτική δύναμη του Ισλάμ, να εργαλειοποιήσει το στοιχείο της θρησκείας όπως είπα και πριν. Και αυτό εμάς πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να μας προβληματίσει ως σοβαρό κίνδυνο, γιατί έχει πολλές παραμέτρους και στο ενδεχόμενο στο πλαίσιο μιας ενδυνάμει ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και στο θέμα των μεταναστευτικών ροών που μας διοχετεύει εδώ η Τουρκία, και η οποία νομίζω δεν είναι κανείς αφελής, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει τυχαία, το κάνει επί σκοπού για να μεταβάλει ριζικά τη σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού και να τοποθετήσει εδώ και διάφορους πυρήνες που πιθανώς θα ενεργοποιηθούν υπό συνθήκες κρίσης. Να πω απλώς λοιπόν και κλείνω με αυτό ότι θεωρώ ότι το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πλήρως ότι δεν μπορεί να έχει μία σχέση με την Τουρκία λειτουργική. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μία απειλή και με βάση την παράδοση που έχει δείξει το Ισραήλ έχει την τάση εν ευθέτω χρόνο να ασχολείται με τις ενδυνάμει απειλές και να τις ρευστοποιεί. Δηλαδή, για να το πω ακόμα πιο απλά, εδώ η Τουρκία βάζει μια υποθήκη, μελλοντική υποθήκη που δεν είναι καλή για αυτήν. Δηλαδή οδηγεί σε μια όξυνση πιθανώς και μια εμφάνιση σε εντονότερο πεδίο του κουρδικού προβλήματος. Αυτά είναι θέματα που εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, αλλά εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα ελληνικής στρατηγικής που νομίζω ότι δεν δίνει στην Ελλάδα το πλεονέκτημα που θα έπρεπε υπό αυτές τις συνθήκες που έχουμε με έναν κόσμο και ένα περιβάλλον γύρω μας που μεταβάλλεται με ταχύς ρυθμούς. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Και στην εξίσωση πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι ΗΠΑ. Ο κ. Μπλίνκεν θα επισκεφθεί τις επόμενες ώρες την Τουρκία. Θα έχει συζητήσεις εκεί με αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ βλέπουν το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη σύγκρουση ή για άλλη μια φορά θέλουν να την καλοπιάσουν και να την κρατήσουν στο Μαδρίτη? Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη μεταξύ, βασικά την επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν στην Τουρκία? Κοιτάξτε, η επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν πιθανώς έχει ένα λειτουργικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η Τουρκία κατορθώνει και στην κρίση με την Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή να λειτουργεί ως ένας διάβλος επικοινωνίας των ΗΠΑ με τις αντίπαλες δυνάμεις. Στη μία περίπτωση είναι η Ρωσία, εδώ είναι το Ιράν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό η επίσκεψη Μπλίνκεν να έχει ως σκοπό εσωτερικές επικοινωνίες με το καθεστώς του Ιράν και τις δυνάμεις που αυτό ελέγχει, γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο μέλημα των ΗΠΑ είναι να περιχαρακώσουν την κρίση, να μην επεκταθεί σε μια γενικότερη περιφερειακή σύγκρουση. Αυτό τους ενδιαφέρει, γι' αυτό οι ΗΠΑ
έστειλαν στην περιοχή δύο ισχυρές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων και νομίζω όλα τα μηνύματα που δίνουν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, θεωρώ ότι οι ΗΠΑ, άσχετα αν κάποια μέρη της γραφειοκρατίας τους έχουν μια υστέρηση φάση σε ορισμένα πράγματα, οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Είναι μια χώρα με εμπειρία, με δυνατότητες πληροφόρησης. Βλέπουν τι ρόλο παίζει η Τουρκία και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό έχουν ήδη αξιοποιήσει την Ελλάδα για να δημιουργήσουν παρακάμψεις ή να ντουμπλάρουν κάποιες υποδομές. Βλέπουμε χρησιμοποίησαν ιδιαίτερο στην Αλεξανδρούπολη, σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν τη Σούδα και επιδιώκουν συνεχώς να μεταφέρουν ή να εγκαταστήσουν εδώ διευκολύνσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακάμψουν σε μια κρίσιμη περίοδο αυτά που μπορεί να τους παρέχει η Τουρκία. Μέχρι τότε όμως νομίζω ότι την Τουρκία θα την αξιοποιούν όσο μπορούν σε ορισμένα θέματα που θεωρούν ότι μπορεί να τους δώσει πρόσβαση. Νομίζω όμως ότι το μήνυμα το έχουν λάβει όλοι. Αλλά από την άλλη μεριά έχω και το φόβο ότι τμήματα της Αμερικανικής γραφειοκρατίας έχουν ορισμένες ψευδεστήσεις ότι μπορεί με διάφορα δώρα ή εξευμενίζοντας την Τουρκία να την κρατήσουν στο δυτικό Μαντρί. Αν και εγώ νομίζω όποιος είναι αντικειμενικός κριτής και αντιλαμβάνεται με ρεαλισμό τα πράγματα, η Τουρκία είναι μια χώρα που ήδη έχει σαλπάρει, έχει φύγει από το δυτικό στρατόπεδο και αυτό μας το δείχνει με όλους τους τρόπους. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε διαβάσει πολλές αναλύσεις, έχουμε ακούσει πάρα πολλές αναλύσεις. Πίσω από αυτή τη σύγκρουση Χαμάς και Ισραήλ, πιστεύετε πως κρύβονται και άλλες χώρες? Δηλαδή, πολλοί λένε για το Ιράν, άλλοι λένε για την Τουρκία. Βλέπετε όμως και άλλες δυνάμεις, δηλαδή, εποφελείται από αυτή την εξέλιξη η Ρωσία, εποφελείται η Κίνα και άλλες Ισλαμικές χώρες, το Κατάρ, για να δημιουργήσουν μια έτσι αποσταθεροποίηση στην περιοχή? Σίγουρα η Χαμάς είναι μια δύναμη που δεν είναι αυτόφωτη, γιατί χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται χρήματα, όπλα, καθοδήγηση, τεχνολογία. Αυτά τα βρίσκει από κάποιους οι οποίοι λειτουργούν, αν θέλετε, ως κηδεμόνες της και που την χρησιμοποιούν ως εργαλείο. Από την άλλη μεριά, η Χαμάς και οι συναυτό ομάδες παίζουν και ένα χαρτί, το χαρτί της όξυνσης. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι όσα έκαναν στο νότιο Ισραήλ τα έκαναν με ιδιαίτερη σκληρότητα και φρόντισαν να τα κινηματογραφήσουν. Άρα λοιπόν ήθελαν αυτή η πρόκληση να γνωστοποιηθεί και θεωρώ ότι το βασικό χαρτί που έπαιξαν οι συγκεκριμένες ομάδες ήταν ότι ήθελαν να εμπλέξουν το Ισραήλ σε μια μείζωνα σύγκρουση, κινητοποιώντας και τους υπόλοιπους παίκτες, δηλαδή τις δυνάμεις όπως η Χεσμπολά στο Λίβανο, ενδεχομένως τους Σύριους, αν και δεν έχουν δυνατότητες, τις ομάδες που ελέγχει η Περσία στο Ιράκ και όπως βλέπουμε και τους Χούτι στην Ιεμένη, με απότερο στόχο ίσως και την εμπλοκή της Συρίας της Περσίας. Αυτό λοιπόν είναι το χαρτί που έπαιξαν οι σκληροί, αν θέλετε, των Παλαιστινίων, η Χαμάς, εν ώψη και της διαδικασίας σύγκλησης και εξομάλυνσης σχέσεων του Ισραήλ με διάφορες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Από την άλλη μεριά, εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα από τη μεριά του Νετανιάχου, που υποτίθεται αντίστοιχα είναι αυτός που εκφράζει τη σκληρή γραμμή στο Ισραήλ, ο οποίος υπέστη ουσιαστικά μία ήττα στο τακτικό πεδίο, καθώς ο ευνηδιασμός της Χαμάς ήταν απόλυτος και έδωσε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το Ισραηλινό σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργήσε, γι' αυτό και υπήρξαν 1.400 νεκροί μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κληθεί ο κύριος Νετανιάχου να απολογηθεί γι' αυτό όταν τελειώσει η κρίση και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που τονωθεί αυτή την ώρα σε όσο πιο δυνατή απάντηση, σε όσο πιο μεγαλύτερη όξυνση, ώστε την ημέρα που θα τεθούν αυτά τα θέματα στο Ισραήλ να έχει να παρουσιάσει μια εικόνα επιτυχιών έναντι της Χαμάς. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ένα υπόβαθρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι εξελίξεις που βιώνουμε είναι στο υπόβαθρο μιας γενικότερης πλανητικής σύγκρουσης, η οποία καθορίζεται από μια μεριά από την είσοδο των ΗΠΑ σε φάση παρακμής. Θεωρώ ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία η Αμερικάνικη ισχύ και αυτό φαίνεται από οικονομικά στοιχεία. Και παράλληλα την άνοδο μιας σειράς δυνάμεων της κεντρικής και της Άπο-Ασίας, με κυριότερες βεβαίως την άνοδο, μιλάμε για την άνοδο της Κίνας, που είναι ο διεκδικητής της παγκόσμιας ηγεμονίας στα επόμενα 30 χρόνια, και της Ινδίας. Σε αυτό λοιπόν και βεβαίως της Τουρκίας, που τοπικά θέλει να είναι μια ηγεμονική δύναμη. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές τις χώρες έχουν λόγο να παίξουν ένα παιχνίδι ή να εμπλακούν στο παιχνίδι που δημιουργήθηκε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής αναγκαστικά
είναι ένας άξονας επικοινωνίας των ασιατικών δυνάμεων με την Ευρώπη. Και μιλάμε κυρίως σε πρώτη φάση της Ινδίας με την Ευρώπη, η οποία έχει ως πρώτο σταθμό την Ελλάδα. Άρα βλέπετε ότι εμπλέκονται πολλά θέματα και σίγουρα επηρεάζονται πολλές καταστάσεις. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Πώς επηρεάζεται αυτή τη στιγμή η οικονομία παγκόσμια, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα και πάντα υπάρχει το ερώτημα ποιος κερδίζει σε έναν πόλεμο. Κερδίζουν κάποιοι από αυτόν τον πόλεμο. Χώρες, εταιρείες, κάποια άλλα λόμπι. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η όλη κατάσταση οικονομικά? Συγγνώμη. Καταρχάς να πω ότι αυτή την ώρα φαίνεται η τάση είναι να μην φαίνεται ότι θα επεκταθεί η σύγκρουση. Και αυτό έχει οδηγήσει και τα χρηματιστήρια μία άνοδο σε άνοδο, σημαντική άνοδο αυτή τη βδομάδα. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει μια ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία ότι θα επηρεαστούν άμεσα οι τιμές του πετρελαίου κλπ. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει αν τελικά η κρίση ξεφύγει και επεκταθεί περαιτέρω. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτοί που νομίζω ότι κερδίζουν από την όξια αυτή είναι, είναι προφανώς οι βιομηχανίες, οι αμυντικές. Αυτό είδαμε από την πρώτη στιγμή, όταν συνέβησαν τα γεγονότα στην 7η Οκτωβρίου, όπου είδαμε την εκτείναξη των μετοχών στη Wall Street, των μετοχών της αμυντικής βιομηχανίας. Ακριβώς. Και η άλλη ανησυχία που υπάρχει από τους πολίτες, και εδώ κυρίως στην Ελλάδα, είναι ότι βλέπουμε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών, κάποιοι άνθρωποι να φεύγουν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα, να μετακινούνται. Πρώτα απ' όλα, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα, και δευτερευόντως, βλέπετε να υπάρχει νέο κύμα μετανάστευσης στην Ελλάδα από εκεί πάλι, από αυτό το κομμάτι, από τη Γάζα ή από την Παλαιστίνη, να υπάρχει ένας φόβος να φύγουν από αυτό το πεδίο, το πολεμικό πεδίο και να έρχονται πάλι, ή να πάνε στην Κύπρο, ή να έρθουν στην Ελλάδα? Αυτό είναι ένας κίνδυνος για την Ελλάδα σημαντικός, γιατί τουλάχιστον έχουν αφήσει να διαρρεύσουν ότι το Ισραήλ θέλει να εκτοπίσει ένα σημαντικό μέρος των Παλαιστινίων από την περιοχή. Αυτοί σε πρώτη φάση πιθανώς να μεταφερθούν στην Αίγυπτο, όμως είναι εκπεφρασμένη η άρνηση και της Αιγύπτου και της Ιορδανίας να δεχτούν προσφυγικά κύματα Παλαιστινίων. Και αυτό έχει να κάνει και με την προϊστορία αυτών των ζητημάτων. Μην ξεχνάμε τι συνέβη στο Λίβανο, μην ξεχνάμε τι συνέβη στην Ιορδανία με τα πρώτα κύματα Παλαιστινίων προσφύγων που δημιούργησαν προβλήματα. Το Λίβανο τον όθησαν ουσιαστικά στον εμφύλιο πόλεμο. Όλοι λοιπόν έχουν την τάση να μην αποδέχονται αυτά τα ρεύματα και εκεί φοβάμαι ότι ένα μέρος τους θα διοχετευτεί προς την Ελλάδα. Και υπάρχουν οι καλοθελητές για να το κάνουν αυτό. Σίγουρα δηλαδή υπάρχουν τα κυκλώματα ελαφροδιακίνησης που είναι ενεργά στην Τουρκία. Και δυστυχώς η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Εδώ θα σημειώσω βεβαίως ότι δεν μας έχουν μόνο ως πύλη, αλλά και ως προθάλαμο κλειστό, δεδομένου ότι σιωπηρά η Ευρώπη μας έχει αποδώσει ένα ρόλο μιας χώρας η οποία θα υποδέχεται και θα διατηρεί τις ροές αυτές. Δεν έτυχε ότι η γνωστή Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται εδώ και ούτε λίγο το πολύ μας ζητάει να έχουμε ανοιχτά σύνορα. Την ίδια ώρα η Frontex τοποθετείται στα βόρειά μας σύνορα για να αποτρέπει τις πιθανές εκροές προς την κεντρική Ευρώπη. Ζητάνε δηλαδή να έχουμε τα σύνορά μας ανοιχτά και την ίδια ώρα τα βόρεια σύνορά μας κλειστά. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ πολύ σοβαρός κίνδυνος από τις ροές τις προσφυγικές που θα προκύψουν. Και εδώ θα επισημάνω άλλο ένα έλλειμμα πολιτικής της Ελλάδος. Δεν έχει μια σαφή πολιτική και περιφερειακή, αλλά και μεταναστευτική. Οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες, είτε γιατί φοβούνται πώς θα τις αξιολογήσουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, είτε γιατί υπάρχουν και κάποιες ομάδες που έχουν συμφέρον από αυτές τις ροές, δεν αντιτάσσουν μια στεναρή αντίδραση στο μεταναστευτικό. Αυτό το βλέπουμε και τώρα που έχουμε μια σημαντική έξαρση και βλέπουμε και φαινόμενα όπου το ελληνικό κράτος υπαναχωρεί σε πιέσεις. Αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, έχουμε σημαντική αύξηση των ροών στη Ρόδο, όπου δεν υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Και όταν λοιπόν εξεγέρθηκαν και άσκησαν πίεση οι παράνομοι μετανάστες που έφτασαν εκεί, το ελληνικό κράτος το λίγο το πολύ δέχτηκε να τους μεταφέρει με πλοίο της γραμμής στην Αττική, στη Μαλάκαση. Και ο υπεύθυνος υπουργός, ο κύριος Κερίδης, δήλωσε επίσης ότι οι μετανάστες παράνομοι που φτάνουν στο Καστελόριζο σταδιακά μεταφέρονται με το πλοίο της γραμμής στην Αττική. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ ένα σοβαρό έλλειμμα πολιτικής, όμως η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει τι θα κάνει στην περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ένας παθητικός παίκτης
ο οποίος δίδει τα πάντα. Είναι μια χώρα που παρέχει όλες τις υποδομές, πολύτιμες υποδομές. Η Αλεξανδρούπολη είναι πολύτιμη για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Σούδα είναι πολύτιμη για τον έκτο στόλο. Θα πρέπει λοιπόν να παίρνουμε και κάποια ανταλλάγματα και θα πρέπει να λέμε και κάποια όχι. Και θα πρέπει να έχουμε και μια ενεργή πολιτική. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο παθητικοί σε ένα παθητικό ρόλο. Δεδομένου ότι είμαστε πολύτιμοι και για το Ισραήλ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ισχύει αυτό. Ο άξονας Κύπρος-Ελλάδας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο άξονας με τον οποίο επικοινωνεί το Ισραήλ με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ο χώρος από τον οποίο αναπνέει και άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα, το αν η Ελλάδα θέλει να παίξει ένα ρόλο ή απλώς θα είναι θεατής των εξελίξεων. Και εδώ μου γεννάται ένα ερώτημα, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, είναι το εξής. Μήπως αυτή η σύνδεση μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, αυτή η συνεργασία, μήπως αυτή τη σύνδεση θα προσπαθήσει, ίσως προσπαθεί η Τουρκία να την τεινάξει στον αέρα, διότι μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και θύλακες στη χώρα μας, πολύ πιθανό να υπάρχουν, οργανώσεις ή ξέρω εγώ κάποιες ΜΚΟ ή φιλοτουρκικές ΜΚΟ ή κάποιες... Η μοναχική ηλικία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε και στοιχεία βασικά, δεν ξέρουμε πώς είναι στην Ελλάδα, από πού έρχονται, δεν έχουμε τα ονόματά τους. Αλλά θα μπορούσε η Τουρκία να ενεργοποιήσει και να παίξει αυτό το χαρτί από σταθεροποίησης μέσω μεταναστευτικού με κάποια χτυπήματα στη χώρα μας για να μας κόψει και να έχουμε έναν ρόλο σε αυτή την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό η Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ, πιθανολογούμε βεβαίως, αλλά μπορούμε έτσι με μεγάλες πιθανότητες να πούμε ότι μέσα σε όλους τους πολλές χιλιάδες που μπαίνουν στη χώρα μας και ξέροντας τι ρόλο παίζει η Τουρκία και πώς δεδηλωμένα έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, θα ήταν αφελές να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκονται εδώ και τέτοιες ομάδες. Εκτιμώ λοιπόν, χωρίς να έχω άμεσα στοιχεία, κανείς δεν έχει άμεσα στοιχεία, ότι βρίσκονται τέτοιες ομάδες οι οποίες θα κινηθούν την ώρα που θα πρέπει. Μέχρι τώρα όμως δεν το κάνουν, γιατί η Ελλάδα αυτή την ώρα πρέπει να παραμείνει σε μια λειτουργία έτσι, δεκτικότητας των ροών αυτών. Δηλαδή να λειτουργήσει ως πύλη. Δεν θέλουν να κινητοποιήσουν ανακλαστικά. Θα το κάνουν όταν έχουν παγιώσει μια πολύ σοβαρή και μια αναστρέψιμη κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία αξιοποιεί και τέτοια εργαλεία για να μεταβάλει τις περιφερειακές συνθήκες και εδώ πολλοί αναλυτές έχουν αναφέρει και την πολύ ισχυρή, αν θέλετε, υπόγεια αλλά και εμφανή σχέση που έχει η τουρκική ελίτ με τη Χαμάς. Και αρκετοί έχουν υποστηρίξει ότι πιθανώς σε κάποιο βαθμό πίσω από όλα αυτά να βρίσκεται και η Τουρκία, η οποία είχε κάθε λόγο να σταματήσει τα σχέδια αγωγών και εμπορικών διαδρομών που ξεκινούν από την Ινδία και έχουν ως σκοπό να φτάσουν στην περιοχή. Και αν δεν το έκανε ενεργά, σίγουρα το αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό όσο μπορεί, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της. Ξαναγυρίζω όμως στο βασικό αίτημα, ότι η Ελλάδα δεν έχει πολιτική, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα πολιτικής συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει πολιτική ούτε για το Κυπριακό ουσιαστικά. Και απλά βλέπουμε κάτι άλλο να συμβαίνει, το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Με διάφορα μισόλογα έχουν προαναγγείλει μια διαδικασία σύγκλησης με την Τουρκία. Περιμένουμε εδώ στις 7 Δεκεμβρίου τον κύριο Ερντογάν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και με ποιο σκοπό μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος μας απειλεί, διεκδικεί τμήματα της ελληνικής επικράτειας και δεν έχει αποσύρει τίποτα από αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση λέει για κάποιο κλίμα ελληνοτουρκικής φιλίας, το οποίο το βλέπει μόνο εκείνη, δεν το βλέπει κανείς άλλος. Αντίθετα, η Τουρκία συνεχώς οξύνει τα πράγματα, αποφεύγει βέβαια να κάνει τις παλιές παραβιάσεις, ας πούμε, ακριβώς για να μην προκαλεί. Όμως, νομίζω πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα. Ο κατευνασμός δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μια ελληνική υποχώρηση, μια ελληνική συνθηκολόγηση με αντάλλαγμα μια τουρκική υπογραφή, απλώς θα ανοίξει την όρεξη των Τούρκων περισσότερο και θα αποτρέψει την Ελλάδα από το να σχηματίσει συμμαχίες. Γιατί όταν οι άλλοι βλέπουν ότι είσαι έτοιμος να υπαναχωρήσεις και να παραχωρήσεις, δεν σε θεωρούν σοβαρό παίκτη στην περιοχή. Κύριε Γαβρέτσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο κανάλι μας. Νομίζω βγάλαμε κρίσιμα συμπεράσματα και σας εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.